Μεσημέρι, κύριε Καλό καθηγητά. μεσημέρι. Θέλω να δούμε έτσι, καταρχάς σφαιρικά τις κλινικές μελέτες και τα εμβόλια που είμαστε σήμερα και ποια είναι η υποέγκριση, γιατί χθες διαβάσαμε και για τον Novavax, αν το λέω σωστά. Χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε πιο κοντά στο εμβόλιο της Ρωσίας, το ρωσικό, το Sputnik. Άρα να τα βάλουμε έτσι σε μια σειρά, σε ένα κατάλογο, αν Θα θέλετε. τα βάλουμε σε μια σειρά. Λοιπόν, έχουμε τρία εμβόλια που είναι εγκεκριμένα. Το κομμύρια της Pfizer, της Moderna και από την περασμένη Παρασκευή το εμβόλιο της AstraZeneca. Είναι υποκαθεστώς κυλιόμενης αξιολόγησης το εμβόλιο της Johnson & Johnson, το οποίο παρουσίασαν κάποια προκαταρκτικά αποτελέσματα για αποτελεσματικότητα γύρω στο 66%, αλλά είναι σημαντικό ότι αυτό είναι εμβόλιο μίας δόσης. Και από χτες έχει μπει και αυτό το εμβόλιο της Novavax κάτω από καθεστώς κυλιόμενης αξιολόγησης. Ναι. Και Και το εδώ μια εμβόλιο της Novavax ανατελεία είναι για να καταλάβουμε λίγο γιατί έχει τη σημασία του αυτό η κυλιόμενη ανασκόπηση, Μάλιστα. αξιολόγηση, διότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάτι που επιταχύνει, αν θέλετε, τις διαδικασίες. Πάντα με ασφάλεια, αλλά είναι Ακριβώς. καλό να γνωρίζει ο κόσμος. Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Η κυλιόμενη αξιολόγηση επιταχύνει ακριβώς τις διαδικασίες. Είναι ένας τρόπος μέσω των οποίων αξιολογούνται τα εμβόλια ή τα φάρμακα σε έκτακτες καταστάσεις, όπου αντί να περιμένει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων τη συλλογή όλων των δεδομένων προκλινικών φάσης 1, 2, φάσης 2, φάσης 3 και να υποβληθούν όλα τα δεδομένα σε μια κοινή φόρμα, σε μια κοινή αίτηση και να εξαντληθούν όλα μαζί. Κάθε φορά που υπάρχει μια δέσμη δεδομένων που είναι έτοιμη και έχει ολοκληρωθεί ένα κομμάτι της μελέτης, υποβάλλονται, αξιολογούνται, απαντούνται ερωτήσεις είτε για την ασφάλεια, την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και προχωρούν παρακάτω. Και έτσι όταν συλλεχθούν όλα τα δεδομένα και έχουν απαντηθεί πολλές ερωτήσεις και διαδικαστικές και επιστημονικές, φτάνουν στο σημείο που ολοκληρώνεται η κυλιόμενη αξιολόγηση και λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός τώρα μπορείτε να υποβάλλετε. Για να δώσουμε τη γνωμοδότηση. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή μήνες, ανάλογα και με τον ρυθμό που υποβάλλονται τα δεδομένα. Το εμβόλιο της Moderna, για παράδειγμα, από τη στιγμή που ξεκίνησε η κυλιόμενη αξιολόγηση, που ήταν αρκετά μπροστά στις κλινικές του μελέτες στη φάση που ξεκίνησε την αξιολόγηση, πήρε περίπου ένα μήνα. Το εμβόλιο της AstraZeneca πήρε περίπου 3 μήνες, σχεδόν 4 για να ολοκληρωθεί. Το εμβόλιο τώρα της Novavax μπήκε και αυτό χτες κάτω από καθεστώς κυλιόμενης αξιολόγησης. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο στηρίζεται σε μια άλλη τεχνολογία που περιέχει μια πρωτεΐνη αυτό μέσα. Παρουσιάζει μια αποτελεσματικότητα, όπως έχουν ανακοινώσει και αυτοί από κάποια ενδιάμεσα αποτελέσματα, πάνω από το 80%. Και να τα περιμένουμε και αυτά να ολοκληρωθούν οι κλινικές τους μελέτες και η αξιολόγηση για να δούμε αν θα πάρουν άδεια. Αυτά λοιπόν είναι όλα τα εμβόλια τα οποία έχουμε μπροστά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, Όσον αφορά το Sputnik. στα τρία που έχουν εγκριθεί, κύριε καθηγητά, τώρα έχουμε κυλιόμενη ανασκόπηση για το εμβόλιο της Novavax και της Johnson & Johnson και έχουμε και αίτηση από πλευράς του Sputnik, της εταιρείας που το παρασκευάζει στην Ρωσία, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ή δεν χρειάζεται, επειδή ξεκίνησε η συζήτηση και ακούσαμε και τους Ευρωπαίους ηγέτες να στρέφονται προς Ρωσία, αυτό τι χρειάζεται για να παραδοθεί σε ευρωπαϊκές χώρες. Να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, να κάνουν και αυτή η αίτηση, είτε στην κυλιόμενη αξιολόγηση, είτε αν είναι έτοιμοι σε κατευθείαν αίτηση για αδειοδότηση, να εξεταστούν και να λάβουν και αυτή την άδεια. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει και η διευθύντρια του ΕΜΑ την περασμένη εβδομάδα, έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία, έχουν μπει σε μια αλληλογραφία με την ρώσικη εταιρεία και έχει ζητήσει επιστημονική γνωμοδότηση για το πώς να προχωρήσει στη διαδικασία. Περιμένουμε να μπουν και αυτοί να υποβάλλουν τα στοιχεία τους. Αν δεν υποβάλλουν τα στοιχεία και δεν υποβάλλουν την αίτηση, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Σίγουρα, το μόνο που μπορούμε να σταθούμε είναι ότι έχουν ανακοινώσει και αυτοί ενδιάμεσα αποτελέσματα, τα οποία είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Είναι και αυτή μια άλλη πλατφόρμα, εξαιρετικά ενθαρρυντικά και για την ασφάλεια και για την αποτελεσματικότητα, αλλά και για το ποσοστό προστασίας το οποίο παρουσιάζουν. Του Sputnik, ποια είναι η τεχνολογία, έτσι, για να είναι και αυτό mRNA, είναι. Όχι, είναι στην τεχνολογία του αδενοϊού, όπως είναι το εμβόλιο της AstraZeneca Μάλιστα. και το υποψήφιο εμβόλιο της Johnson & Johnson, με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί αδενοϊοί που μεταφέρουν την γενετική πληροφορία για την παραγωγή της πρωτεΐνης του κορονοϊού. Δύο διαφορετικοί αδενοϊοί σε δύο διαφορετικές δόσεις. Είναι σαν να χορηγούνται δύο διαφορετικά εμβόλια με την ίδια πληροφορία.
ενώ το εμβόλιο της AstraZeneca είναι πάλι δύο δόσεων με τον ίδιο αδενοϊό και το εμβόλιο της Johnson & Johnson μίας δόσης με ένα αδενοϊό. Αλλά ο αδενοϊός που χρησιμοποιεί ως φορέα του γενετικού υλικού το εμβόλιο της Johnson & Johnson είναι η μία δόση που έχει το εμβόλιο του Sputnik. Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή μιλάμε για διαφορετικές τεχνολογίες ή διαφορετικά ποσοστά αποτελεσματικότητας ή και πόσες δόσεις και τι περιλαμβάνει μία και τι η άλλη, βλέπετε ότι έγινε και μια αναφορά όσον αφορά το εμβόλιο της AstraZeneca να μην χορηγείται σε κάποιες χώρες άνω των 65 ετών. Πώς αυτό, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να γίνει και ένα πρωτόκολλο, αν θέλετε, πώς θα δίνονται, σε ποιους, πότε, με ποια σειρά, εσείς πώς το βλέπετε, είναι ότι έρχεται και βλέπουμε, να μιλήσω και για τη χώρα μας, σε ποσότητα. Nice. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μία πανδημία και όταν είμαστε σε μία πανδημία με τη δημόσια υγεία να βρίσκεται σε τόσο κίνδυνο, δεν έχουμε την πολυτέλεια να πηγαίνουμε με ιδανικό σενάριο που θα έλεγαν οι κλινικές μελέτες. Άρα λοιπόν, πάμε με ό,τι έχει εκδώσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, όπου δεν έχει βάλει κάποιο ηλικιακό όριο από πάνω 18 ή πάνω το 16 αντίστοιχα για το εμβόλιο της AstraZeneca και της Pfizer. Είμαστε σε μια κρίση της δημόσιας υγείας και πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις με στόχο να προστατεύσουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν περισσότερους και σε καλύτερο βαθμό. Τώρα, αυτό όμως που έχει να κάνει με τις μεταλλάξεις του ιού και την αποτελεσματικότητα αναλόγως του εμβολίου. Αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα μας προβληματίσει, μας προβληματίζει και θα πρέπει να μας ανησυχεί. Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι όσο μεταδίδεται ο ιός, όσο από το ένα άτομο στο άλλο, οπουδήποτε στον κόσμο, θα υπάρχουν μεταλλάξεις και υπάρχουν μεταλλάξεις. Είναι φυσικό αυτό όταν αντιγράφεται να υπάρχουν λάθη στον γενετικό κώδικα. Σύμφωνοι, κύριε καθηγητά. Είπαμε όσο πιο νωρίς το περιορίσουμε, τόσο καλύτερο για την ανθρωπότητα. Αλλά τώρα, επειδή μας περιγράψατε πριν για τα εμβόλια δύο δόσεων, το ένα έχει το ένα γονιδίωμα, το άλλο το άλλο, είναι και το ερώτημα όλα αυτά τα εμβόλια που έχουν κυκλοφορήσει ή που αναμένουν τελική άδεια, πώς θα έρθουν να εμβολιάσουν το εμβόλιο με την αντιμετώπιση των νέων μεταλλάξεων. Της κάθε μετάλλαξης είναι το ερώτημα που πρέπει να έχουμε να απαντήσουμε. Για τη μετάλλαξη του Ηνωμένου Βασιλείου, για τα εμβόλια της Άστρα, για τη εμβόλια της Pfizer και της Moderna, έχουμε δεδομένα όπου είναι αποτελεσματικό το εμβόλιο. Η μετάλλαξη όμως που υπάρχει στη Νότια Αφρική, έχουμε δεδομένα ότι ναι, το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό, αλλά είναι μειωμένη η αποτελεσματικότητά του. Και εκεί ενδεχομένως να χρειαστεί ένα άλλο εμβόλιο ή μία άλλη ενισχυτική δόση για να πιάνει και εκείνη τη μετάλλαξη. Το κάθε εμβόλιο λοιπόν έχει τη δική του τεχνολογία και πρέπει το κάθε εμβόλιο ξεχωριστά να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του σε κάθε στέλεχος ή κάθε του κορονοϊού, κάθε ενταλλαγμένο στέλεχος που κυκλοφορεί. Τώρα, κύριε καθηγητά, σε κάποια από τα εμβόλια στις εταιρείες που περιμένουν ή είναι στη φάση κλινικών δοκιμών, δεν μπορούν να το εξελίξουν το εμβόλιο με τα νέα δεδομένα και τις διάφορες μεταλλάξεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αν η κλινική δοκιμή έχει προχωρήσει με ένα συγκεκριμένο γονιδιακό υλικό, με ένα συγκεκριμένο mRNA, ένα συγκεκριμένο DNA, σε μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη, δεν μπορούν να πάνε πίσω, αλλά να ξεκινήσουν παράλληλα να αναπτύσσουν μια καινούργια γενιά εμβολίων. Για την Pfizer και για τη Moderna ξέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία να εξετάζουν κάποιες μεταλλάξεις και σε κάποιους μήνες θα μπορούν να δώσουν σχετικά γρήγορα ένα καινούριο εμβόλιο ή μια άλλη πρωτεΐνη, ένα άλλο εμβόλιο που να έχει τη συγκεκριμένη πληροφορία που να πιάνει τη μετάλλαξη. Η AstraZeneca θα αργήσει μέχρι το φθινόπωρο να κάνει αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι να σταματήσουμε το στέλεχος το οποίο κυριαρχεί. Κυριαρχεί το γνωστό στέλεχος για το οποίο έχουν αναπτυχθεί τα εμβόλια, αλλά το στέλεχος με τη μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, αυτό που ακολουθεί μετά το γνωστό στέλεχος, είναι το Βρετανικό, που ευτυχώς πιάνουν τα εμβόλια αυτό το στέλεχος. Τα εμβόλια δεν αναπτύσσουν ένα μόνο αντίσωμα, έτσι αναπτύσσουν μια ποικιλία αντισωμάτων απέναντι σε διάφορες περιοχές της πρωτεΐνης του κορονοϊού. Έτσι λοιπόν, το αν η μετάλλαξη είναι σημαντική ή όχι εξαρτάται και από την ποσότητα και το είδος των αντισωμάτων που σταματά να αναπτύσσει ο οργανισμός.